Εν αυτούς εις πέρας, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ως Θεσσαλονικής Δευτέρας. Και Κυρίω λέητον, υπέρ του γενέστε των Θεών συνεργών και αντιλήπτορα, ενίσχεται το Θείον αυτού φωτισμόν, πράττουμεν αγαθείς το Κυρίω λέητον. Υπερευλογημένης εν δόξω, δεσποίης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους, και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώματον. Κύριε, Ιησάς, και τα βλαβερά ύδατα επιδυσσέω άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια ρήθρα διάσας τη αχράντωση επιφανία. Αυτός και νυν Δέσποτα, αγίασον το ήταν τούτο, η ενεργία και επιφυτής και δυνάμει του Αγίου Σου Πνεύματος, και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν, κλείνον Κύριε το ούσου και πάξον ημών, ο Ιορδάνη βαπτιστήν εγκαταδεξάμενος, και αγιάσας τα ύδατα, και ευλόγησον πάντα σημάς τους για της κλήσεως του εαυτών αυχένος, σημαίνοντας ότι της δουλείας πρόσχημα, και καταξίωσον ημάς σε πληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος του μεταλήψεώς του κελαντισμού, και γενέστου ημίν Κύριε εις υγείαν, ψυχήστε και σώματος. Τον ψυχόγυρα σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός και την δόξα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού μας. Προοπτική για τον Οροπό! Με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Οροπού, τον Δημήτρη τον Κιούση! Σας καλωσορίζουμε εδώ, στην πλατεία της Σκάλας Οροπού, στην έδρα του Δήμου μας, συνεχίζοντας όλοι μαζί πιο δυνατή αυτό το μεγάλο ταξίδι που θα μας οδηγήσει στη νίκη των δημοτικών εκλογών στις 8 Οκτωβρίου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας, που πιστεύετε και συμμετέχετε σε αυτόν τον αγώνα, που δίνει την προοπτική στον τόπο μας, στα όνειρά μας, στις ελπίδες μας. Ευχαριστούμε τους σεβαστούς ιερείς που εγκαινίασαν και ευλόγησαν το εκλογικό μας κέντρο για έναν αγώνα έντιμο, για έναν αγώνα δυναμικό, για έναν αγώνα νίκης. Μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Οικονόμου Βασίλη, ο οποίος εκπροσωπείται από την Άντζη Οικονόμου. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος Γιώργος. Πρώην βουλευτές και υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με τον κύριο Ιωακιμίδη, Στεργίου Ιωάννα. Ο κύριος Μιλωνάκης Αντώνης και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον κύριο Χαρταλιά και ο κύριος Κατσίκης Κώστας. Πρώην υποψήφιος βουλευτής, ο κύριος Αγγέλικας Αναστάσιος και η κυρία Κολοβέση Μυρτό. Από τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, ο κύριος Αγγέλης Δημήτρης, υποψήφιος με τον κύριο Χαρταλιά. Ο κύριος Δαμάσκος Δημήτρης, υποψήφιος με τον κύριο Χαρταλιά. Ο κύριος Τέδες Κωνσταντίνος και εκείνος υποψήφιος με τον κύριο Χαρταλιά. Ο κύριος Καυκόπουλος Σπύρος, υποψήφιος με τον κύριο Χαρταλιά. Ο κύριος Μπούτσης Βασίλειος, υποψήφιος με τον κύριο Χαρταλιά. Και ο κύριος Ράπτης Γιάννης, υποψήφιος με τον κύριο Σγουρό. Επίσης μαζί μας είναι ο πρώην αντινομάρχης κύριος Τσάκωνας Ανδρέας. Πρώην δήμαρχος.
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον κύριο Χαρδαλιά. Και ο κύριος Φιλίππου Πέτρος, πρώην αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον κύριο Ιωακιμίδη. Επίσης, η Δημοτική Σύμβουλη, ο κύριος Χρυσούλας Φώτιος, που ήρθαν και πρώην αντιδήμαρχος. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Ομοσπονδίας Συλλόγων Οροπού και ευχαριστούμε όλους τους Προέδρους που είναι σήμερα κοντά μας, όλων των Συλλόγων του Δήμου μας. Επίσης, ευχαριστούμε τους φίλους μας, τους δημοσιογράφους, που καλύπτουν δημοσιογραφικά τη σημερινή μας εκδήλωση. Θα με συγχωρέσετε, σε κάποιον. Και τον κύριο Σπύρο Καρίδα, Πρόεδρο της Κάλας Οροπού. Θα με συγχωρέσετε. Σας ευχαριστούμε όλους. Όλους εσάς που βρίσκεστε δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα νίκης. Για να προχωρήσουμε δυναμικά μπροστά για τον τόπο μας. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσουμε στον βήμα έναν άνθρωπο με μακρά πολιτική πορεία και επιτυχημένη αυτοδιοικητική δράση. Καλούμε τον Δήμαρχο Εορδέας Τολεμαΐδας, τον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά, που θα προλογίσει τον υποψήφιο Δήμαρχο Οροπού, Δημήτρη Κιούς. Κύριε Πλακεντά. Αποφεύγοντας το πρωτόκολλο που μόλις αναφέρθηκε, αγαπητέ φίλε Δημήτρη και κύριοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κύριε βουλευτά καταρχήν, θα αναρωτιέστε σίγουρα τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος, ένας δήμαρχος 450 χιλιόμετρα βορειότερα είναι σήμερα εδώ κοντά σας. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν ήρθα για να σας πείσω να το ψηφίσετε το Δημήτρη και το συνδυασμό του. Γιατί αυτό είναι δική του δουλειά και των συνεργατών του να σας πείσουν ότι έχουν το όραμα, τη δυνατότητα και τις προοπτικές για να αλλάξουν τον τόπο. Εγώ θα πω πολύ σύντομα δύο κουβέντες για το φίλο μου τον Δημήτρη. Έναν άνθρωπο που τον γνώρισα μέσα από τα χρόνια της αυτοδιοίκησης και που ξέρετε όσοι έχετε ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση, αυτές οι φιλίες ή ριζώνουν πολύ βαθιά ή δεν ριζώνουν καθόλου. Γνώρισα λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος είμαι βέβαιος θα το έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια κι εσείς, ότι πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη καρδιά. Ένα δεύτερο που πρέπει να πω είναι ένας άνθρωπος που δεν τάζει. Υπόσχεται ότι θα υλοποιήσει. Είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει και τις τέσσερις πράξεις της αριθμητικής και των μαθηματικών. Γνωρίζει μόνο την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό και δεν γνωρίζει καθόλου την αφαίρεση και τη διαίρεση. Γι' αυτό πρέπει να τον εμπιστευτεί. Ένας άνθρωπος που λειτουργεί με τα κόμματα, αλλά όχι μέσα στα κόμματα. Άλλωστε, πολλές φορές στις κουβέντες μας λέμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει κόμματα και χρώματα. Τα κόμματα τα αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους και με τα χρώματα είμαι βέβαιος ότι θα βάψει τα πάρκα και τις πλατείες αυτής της όμορφης περιοχής της χώρας μας. Ξέρετε, για έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις μια ιδιαίτερη σχέση είναι δύσκολο να λες πράγματα. Εγώ όμως πρέπει να πω αυτό και να κλείσω γιατί η σημερινή μέρα είναι για τον Δημήτρη και για τους συνεργάτες του, ότι είμαι βέβαιος πως οι καλύτερες ημέρες για τον Οροπό είναι αυτές που θα έρθω. Και επιτρέψτε μου να κλείσω με δύο κουβέντες από τον Τάσο Λιβαδίτη που λένε ότι ό,τι και αν κάνουν θα νικήσουμε, το μέλλον μας ανήκει, Δημήτρη, σαν τα κλειδιά που έχουμε στη τσέπη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλόν αγώνα, καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Κύριε Πλακεντά, ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλέσω τον κύριο Παντελή Ιακωβίδη, σύμβουλο, τον κύριο Αθανάσιου Ζηλιασκόπουλου. Ο κύριος Ζηλιασκόπουλος είναι πρόεδρος του ΤΑΕΠΕΔ και θα τον καλέσω στο βήμα να μιλήσει εκ μέρους του, διότι ο κύριος Ζηλιασκόπουλος δεν θα βρίσκεται μαζί μας, διότι προέκυψε εκτάκτως κυβερνητικό ραντεβού. Οπότε, κύριε Ιακωβίδη. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς ο κύριος Ζηλιασκόπουλος, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΤΑΕΠΕΔ της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, βρίσκεται σε κάποιο έκτακτο κυβερνητικό ραντεβού και δεν κατόρθωσε να είναι κοντά σας. Με εξουσιοδότησε λοιπόν να σας μεταφέρω το μήνυμά του. Θα ήθελα να χαιρετήσω την υποψηφιότητα του Δημήτρη Κιούση και να δηλώσω την αμέριστη προσωπική μου υποστήριξη στο πρόσωπό του. Ο Δημήτρης είναι ένας από τους πιο οραματικούς και αποτελεσματικούς επιχειρηματίες που γνωρίζω. Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε στην ένταξη του έργου μετεγκατάστασης των εταιριών διαμεταφοράς από το βοτανικό σε ένα σύγχρονο οργανωμένο υποδοχεία στη Φυλή. Ο ρόλος του κύριου Κιούση ήταν καθοριστικός για να το εντάξουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η βαθιά γνώση της λειτουργίας του κράτους θεωρώ θα βοηθήσει αποτελεσματικά το Δήμο Ροκού να πετύχει τα μέγιστα τόσο από την κεντρική κυβέρνηση όσο και από τους περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο αλλά και τόσο όμορφο αγώνα που έχει να δώσει. Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος. Προσκεκλημένος σήμερα ήταν και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, ο κύριος Νίκος Μπάμπαλος, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να έρθει. Ωστόσο, μας παρακάλεσε να μεταφέρουμε το ακόλουθο μήνυμα. Αγαπητές φίλοι και φίλοι, θα ευχηθώ αυτό που λέω και στους δικούς μου συνδημότες. Να ακούσουν προσεκτικά τι έχει να πει ο κάθε υποψήφιος και η κάθε υποψήφια και έτσι να καταλήξουν σε μια απόλυτα συνειδητή και όριμη επιλογή για το ποιοι θέλουν να ορίζουν τις τύχες της πόλης και της καθημερινότητάς τους για την πενταετία που έρχεται. Τα χρόνια που είναι μπροστά μας είναι κρίσιμα και πρέπει να αναλάβουν άνθρωποι με αγάπη και προθυμία για την πόλη τους και τους συνανθρώπους τους. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή να υποδεχθούμε με το πιο θερμό χειροκρότημα τον επικεφαλής του ανεξάρτητου συνδυασμού Προοπτική για τον Οροπό, υποψήφιο Δήμαρχο Οροπού, Δημήτρη Κιούση. Γεμίσαμε τη μεγαλύτερη πλατεία του Ροπού. Δεν φοβηθήκαμε να το κάνουμε και τη γεμίσαμε. Για να είμαι όμως πιο ακριβής, την γεμίσατε. Εσείς τη γεμίσατε. Όπως ξέρετε, δεν διαβάζω ποτέ λόγο και μάλιστα ξύγινο λόγο, είτε με εισαγωγικά είτε χωρίς εισαγωγικά. Πάντα λέω αυτό που πιστεύω. Πάντα λέω την αλήθεια. Απλώς κρατάω κάποιες σημειώσεις να με καθοδηγούν σε όλο αυτό το ταξίδι που μην φανταστείτε ότι θα είναι μεγάλο, γιατί δεν θέλω και πολύ να σας κουράσω.
Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ για την προοπτική. Νέοι, νέες, μεγαλύτεροι, όλοι οι συνδημότες και συνδημότερες με τον Οροπό, για να με τιμήσετε και να δείξετε, να δώσετε ένα μεγάλο μήνυμα ότι είμαστε νικητές. Γιατί είμαστε νικητές! Εμείς είμαστε νικητές! Θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι ποτέ στη ζωή μου δεν έχω παίξει στοίχημα. Είμαι γενικά εναντίον του τζόγου. Παρ' όλα αυτά με ενημέρωσαν ότι μέχρι και το στοίχημα μας παίζει 1,80. Τόσο ψηλά είμαστε, μέχρι και το στοίχημα. Και πριν μπω στη διαδικασία του λόγου, πρέπει να σας πω ότι το μόνο που δεν ζητάω από εσάς είναι να μου δώσετε λευκή επιταγή. Δεν υπάρχουν λευκές επιταγές. Εδώ, σε αυτό το Δήμο, θα συναποφασίζουμε. Και αυτό όχι μόνο στα λόγια, το δείχνουμε και στα έργα. Κατηγορηθήκαμε ότι δεν είχαμε πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι ήδη έτοιμο και θα μοιραστεί και θα πω δύο λόγια κι εγώ. Και το πρόγραμμα αυτό το φτιάξαν οι συνεργάτες μου, αλλά και εσείς. 208 ερωτηματολόγια μόνο την πρώτη μέρα. Και κάποια παπαγαλάκια, τα αγαπώ τα ζώα, αλλά κάποια παπαγαλάκια μας λιδωρούσαν. Το σύνθημά μου που δεν πρόκειται να αλλάξει καθόλου την προεκλογική περίοδο είναι ένα. Τα αλλάζουμε όλα, σχεδιάζουμε το μέλλον. Γιατί να τα αλλάξω όλα δεν λέει και κάτι αν δεν σχεδιάσω το μέλλον. Αυτό θα είναι η αρχή και το τέλος του συνδυασμού προοπτική. Τα αλλάζουμε όλα, σχεδιάζουμε το μέλλον. Όμως αυτό, είμαι υποχρεωμένος να αναθέσω ένα ανάγχωμα απέναντι στη διαφθορά. Είναι πολύ δύσκολο, το ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο το έργο μου, αλλά έχω τόση δύναμη που θα το καταφέρω. Θα ξεκινήσω με τρεις ερωτήσεις στον νυν Δήμαρχο. Ερωτήσεις που δεν έχω κάνει μόνο εγώ. Ερώτηση που περίπου έκανε και ο έτερος της αντιπολίτευσης, που δυστυχώς για ένα λάθος δεν είναι στην εκλογική μάχη, ο κύριος Μίμης Βελτανιώτης, που τιμώ. Κάνατε, κύριε Δήμαρχε, απευθείας αναθέσεις και μάλιστα το τελευταίο δύο μήνες για να προσελκύσετε υποψηφίους. Δεύτερο, προσλάβατε υπαλλήλους είτε οκτάμινους, είτε ΟΑΕΔ, είτε πυρασφάλεια για να βάλετε αυτούς ή άμεσους συγγενείς στο Δήμο. Και τρίτον, και πιο βασικό, εκβιάσατε ανθρώπους για να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιό σας. Δεν θέλω απαντήσεις από τα παπαγαλάκια, θέλω απαντήσεις από εσάς. Και μόλις μου απαντήσετε θα σας καταθέσω και τα στοιχεία. Γιατί πλέον ζούμε στην Ελλάδα του 2023 και υπάρχει κυμβής, υπάρχει διάβγεια, υπάρχει ανάλυση ποιοι είναι οι υπάλληλοι. Για να μην πάω και πω και τι έγινε το 19, με ποιο αφήγημα βγήκε. Όλοι το θυμάστε. Ποιο ήταν το αφήγημα του. Διαφάνεια, όχι απευθείς αναθέσεις, να διώξουμε τη δομή.
είχε βγει και στην περιβόητη Ατλαντίδα και κατηγορούσε ότι η προηγούμενη διοίκηση είχε προσλάβει κάποιους ανθρώπους πυρ ασφάλεια. Εδώ τα στοιχεία είναι σοβαρά. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στη βδομάδα γίναμε σχόλιο μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας. Πάλι κάποια παπαγαλάκια είπαν ότι τους πλήρωσαν. Και δεν πάτε κι εσείς ρε παιδιά να σου πληρώσετε. Άλλα παπαγαλάκια είπαν ότι δεν έχει υπογραφεί το άρθρο. Μια μεγάλη έγκριτη εφημερίδα, πρέπει να ξέρετε ότι την ευθύνη για όλα τη φέρνει ο εκδότης. Και πάει ο εκδότης κατηγορούμενος. Εφόσον μας απειλούσατε και εμένα και τον πρώην δήμαρχο τον κύριο Γαβριήλ με μηνύσεις, γιατί δεν κάνετε σε αυτούς μηνύσεις? Παρά μόνο βγαίνετε και ξέρετε να λέτε ψέματα. Δυστυχώς, ο Δήμος Οροπού βρίσκεται στα όρια χρεοκοπίας και δεν κινδυνολογώ. Δεν το λέω εγώ. Δεν το λέει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία που μας είπαν ότι είναι και Σιριζέικη. Μέχρι εκεί φτάσα. Δεν το λέει η εφημερίδα, το λέει ο υπουργός ή υπουργός, για να είμαι ακριβής, εσωτερικών, στο παρατηρητήριο για τους Δήμους. Και βγήκε ο Δήμαρχος και μας είπε ότι έχει 3,5 εκατομμύρια διαθέσιμα. Το είδαμε στο παρατηρητήριο. Πόσα όμως είναι τα διαθέσιμα, κυρίες και κύριοι, για το Δήμο? Όσοι έχετε κάνει δήμαρχοι και είστε αρκετοί εδώ, βλέπω τον κύριο Πανομάκο, τον κύριο Φιλίππου, τον κύριο Ρούση, τον κύριο Πλακετά που είναι ακόμα δήμαρχος, έχετε λεφτά στην Τράπεζα της Ελλάδος διαθέσιμα? Είναι για έργα και δεσμευμένα. Και ο δήμαρχος ρώτησε την οικονομική του υπηρεσία και πήρε απάντηση σε ώρες. 19 έκανε την ερώτηση, 19. Οι 9 δημοτικοί σύμβουλοι της Βρωτικής ρώτησαν και το δήμαρχο και την υπηρεσία και ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Περιμένουμε να δούμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν απάντηση να μας δώσουν. Περιμένουμε να δούμε τι απάντηση να μας δώσουν. Δεν θα σας κουράσω πολύ, γιατί δεν είναι η διάθεσή μου η αρνητική ατζέντα, αλλά πρέπει να πω και 5 στραβά. Πρέπει να ξέρετε τι θα μας περιμένει την 1η-1η-24. Στο τελευταίο που θέλω να πω και στο τελευταίο πράγμα που πραγματικά με έχει ενοχλήσει αφάνταστα, ενώ εγώ μέχρι τώρα δεν έκανα καμία κριτική για το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου, από εδώ και πέρα θα κάνω σφοδρή κριτική και θα σας δώσω στοιχεία πραγματικά. Έχει το κύριος Δήμαρχος και μιλά για το δικό μου ψηφοδέλτιο και μιλά για συμπολιτικές ουσίες και μιλά παραπολιτικά, δεν μιλά ουσιαστικά πολιτικά. Εγώ θα το απαντήσω πραγματικά και πολιτικά. Εγώ δεν έχω κάνει σε κανέναν άνθρωπο μήνυση, δεν έχω κάνει σε κανέναν άνθρωπο καταγγελία, άρα όλοι και οι 211 είναι αδέρφια μου. Εσύ δημαρχέ μου, που έκανες 2 μηνύσεις σε 2 συμβούλους, σε 2 συμβούλους της προηγούμενης διοίκησης, που βγήκε στην Ατλαντίδα και είπες ότι θα τους στείλεις στον εισαγγελέα και φυλακή. Τώρα γιατί τους έχεις το ψηφοδέλτιό σου? Θέλω να το μάθω. Και θέλω να ακούσω και αυτούς τους συμβούλους. Να μου απαντήσουν γιατί είναι στο ψηφοδέλτιο αυτού νου που τους έκανε μήνες. Όμως, η αρνητική ατζέντα νομίζω
ότι δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Γιατί σας υποσχέθηκα ότι τα αλλάζουμε όλα. Άρα πρέπει να σας πω και πώς θα πετύχουμε αυτή την αλλαγή. Πρώτα απ' όλα, για να πετύχεις μια μεγάλη αλλαγή, όπως είπε και ο φίλος μου ο Παναγιώτης Μπλακετάς, αλλά και ο φίλος μου Θανάσης ο Διασκόπουλος, πρέπει να έχεις όραμα. Χωρίς όραμα, χωρίς να βλέπεις ψηλά, δεν αλλάζεις τίποτα. Το μόνο που αλλάζεις είναι το διαχειριστή της πολυκατοικίας. Εγώ δεν είμαι διαχειριστής, δεν θα είμαι διαχειριστής της πολυκατοικίας. Θα το κρεμίσω και θα το ξαναχτίσω. Η προοπτική για τον Οροπό, η αυτοδιοικητική ομάδα μας, είναι γι' αυτό το λόγο. Και θα το κάνει με όλες τις ενέργειες και ό,τι χρειάζεται και ό,τι πρέπει. Απλά, πρέπει να σας πω ότι έτσι έχω μάθει να μιλάω. Απλά, λαϊκά, κατανοητά. Και ο τελευταίος από εδώ να φύγει να έχει καταλάβει τι του είπα. Το πρόγραμμά μας χωρίστηκε σε 15 ενότητες. Το κεντρικό πρόγραμμά μας. Η πρώτη ενότητα που εγώ τη θεωρώ βασική για να τα αλλάξουμε όλα είναι ο Δήμος και ο πολίτης. Πόσοι από τους πολίτες μπορούσαν να δουν για 4 χρόνια το Δήμαρχο? Το ξέρω κανένας. Ή ελάχιστοι, για να είμαι ακριβής, θέλω να είμαι ακριβής. Ελάχιστοι. Από την πρώτη μέρα που θα αναλάβουμε, για ένα εξάμηνο μία μέρα την εβδομάδα και από το εξάμηνο και μετά κάθε μέρα, ο Δήμαρχος πρέπει να δέχεται τον κόσμο, πρέπει να ακούει τα παράπονά σας, πρέπει να ακούει τις προτάσεις σας. Και όχι μόνο να τις ακούει, αλλά πρέπει καταρχήν να τις ακούει και μετά να προσπαθεί να τις λύσει. Θα γίνει ειδική υπηρεσία για τα παράπονα και για τις προτάσεις των πολιτών. Όχι μόνο των ψηφοφόρων, των πολιτών. Δεν θα είμαι δήμαρχος μόνο για τους ψηφοφόρους. Θα είμαι για τους πολίτες. Θα είμαι και για αυτούς που έχουν εδώ εξοχικό και δεν ψηφίζουν. Θα είμαι και για αυτούς που θα έρχονται για να κάνουν μια βόλτα. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι υποδομές. Εκεί πρέπει να σηκώσουμε ψηλά τα μανίκια και να κάνουμε πολλή δουλειά. Η σημαία μου σε αυτό το προεκλογικό αγώνα, το ξέρετε όλοι, ότι είναι οι βιολογικοί καθαρισμοί και θα παραμείνουν άλλοι. Και όπως μιλάω και με πολλούς μηχανικούς, όχι απαραίτητα του συνδυασμού μου, οι βιολογικοί καθαρισμοί, κύριοι και κυρίες, δεν είναι έργο της τεχνικής υπηρεσίας. Είναι έργο πολιτισμού. Δεν νοείται από 30 έως 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα, τα μοναδικά χωριά που δεν έχουν βιολογικό είναι αυτά. Τα ροποχώρια και τα ορεινά. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που εμείς θα τρέξουμε. Ξέρω τις δυσκολίες. Αλλά έχω τόσο καλούς ανθρώπους δίπλα μου και τόσο γνώστες μηχανικούς που θα προχωρήσουμε και πιστέψτε με ότι θα το πετύχουμε. Γιατί εγώ δεν θα έρθω να ζητήσω ξανά την ψήφο σας το 28 αν δεν έχω κάνει τίποτα. Γιατί εγώ δίνω την ελπίδα και θα την τηρήσω την ελπίδα. Θα είναι όρκος για μένα αυτή η ελπίδα. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που μας ενδιαφέρει είναι η οικονομία. Και όταν μιλάω οικονομία,
βάζω μέσα τους επαγγελματίες, βάζω και τα οικονομικά του Δήμου, θα τα διαχειριστούμε διαφορετικά. Βάζω μέσα την αξία γης, μία έμπειρη συμβουλιογράφος που είναι στο συνδυασμό μας, όλοι ξέρετε ποια είναι, μου είπε ότι έχουν οι τιμές διαλυθεί σε όλο τον Ευρώπη. Η υποχρέωση του Δημάρχου και της Δημοτικής Ομάδας όλης είναι να ανεβάσουμε αυτό το brand name που λέγεται ροπός. Να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες που είναι οι οποίοι έχουν πύλη, που έχουν λάδια. Να τους πάμε σε διεθνείς εκθέσεις. Ένα άλλο κομμάτι που εδώ κύριε Πλακεντά πρωτοπόρος ήταν ο Δήμος Τρικαίων ή Τρικάλων, όπως θέλετε πάρτε τον, που είναι δίπλα από τη γενέτειρά μου, είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Δεν μπορεί για ένα απλό χαρτί να στείλουμε τον κόσμο στο Δήμο. Πρέπει να βελτιώσουμε, πρέπει να κάνουμε πράγματα. Πρέπει να βοηθήσουμε τον πολίτη και πρέπει να βοηθήσουμε όλη την οικονομία του χώρου να έχουμε επιτέλους η παράβολο δημοτική ενημερότητα και ό,τι άλλο χρειάζεται ο πολίτης χωρίς να είναι αναγκασμένος να τρέχει στο Δημαρχείο, στα ΚΕΠ, από εδώ και από εκεί. Θα είναι μια προσπάθειά μας που θα γίνει από τις πρώτες μέρες. Πολύ μεγάλο κομμάτι είναι ο πολιτισμός. Κύριε Πλακεντά, δεν ξέρω αν ξέρετε, και λέω τον κύριο Πλακεντά γιατί έχει έρθει από την Τουρμαϊδά, ο Δήμος μας έχει εδώ τον Θεαράιο. Ίσως μετά την Ακρόπολη και τους Δελφούς, ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία μνημεία. Ήταν το αρχαίο ψυχοθεραπευτήριο. Εμείς εκεί απ' έξω έχουμε μόνο τρία πάρκια. Κι αν έρθει Πούλμαν, δεν χωράει κανένα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα για τον πολιτισμό και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν στον πολιτισμό. Με τάνκερ μπροστά το Αμφιαράιο και μετά με όλες τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε και σε αυτό εδώ τον τόπο τον πολιτισμό. Πολιτισμός είναι τα πάντα. Έχουμε γλύπτες, έχουμε ζωγράφους, έχουμε τραγουδιστές, έχουμε και λαϊκούς τραγουδιστές. Μην ξεχνάτε ότι στο διπλανό Κάλαμο έμενε για 50 χρόνια ο Γρηγόρης Μπηθηκότης και τώρα μένει ο γιος του. Και εμείς δεν του κάναμε ούτε ένα αφιέρωμα. Γιορτάζουν σήμερα τα 100 χρόνια του Γρηγόρη Μπηθηκότη και ο Δήμος Σουρουκού δεν έκανε ούτε ένα αφιέρωμα. Ο τουρισμός. Μεγάλο θέμα. Όμως ο τουρισμός που έχουμε δεν είναι μόνο οι παραλίες μας, είναι και τα ορεινά μας. Αρκεί να μην τα έχουμε εγκατελειμμένα. Έχουμε και εκεί. Ναι! Θα επανέλθω στο θέμα των ορεινών. Και πιο συγκεκριμένα. Να μην τα έχουμε εγκατελειμμένα. Υπάρχει ο θρησκευτικός και ο προσκυνηματικός τουρισμός. Εδώ στο Δήμο Οροπού υπάρχουν τρεις Άγιοι. Ο Άγιος Τιμόθεος εν Καλάμο, ο Άγιος Πορφύριος ο Καψοκαλυβίτης, πιστεύω να τα λέω καλά πατέρες, αλλιώς θα με διορθώσετε, και ο Άγιος Μερκούριος που είναι και ο προστάτης των Αρβανιτών. Ένα από όλα που τώρα δεν μπορούμε να πάμε ούτε στο Εκκλησάκι, είναι κλεισμένος ο δρόμος. Ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε και στη συνεργασία, επειδή είναι ακριβώς το μετέχουμε, μάλλον ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ηλίου, ένα από τα κυριότερα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε είναι αντάλλαγμα των Αρβανιτών στον Άγιο Μερκούριο. Είναι μια πρότασή μου που πιστεύω να γίνει από την Ελλάδα.
είναι το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή παγκόσμια θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα. Με πάρα πολλά προβλήματα και συνδυασμένο και με την πολιτική προστασία και με τις υποδομές. Είναι ο αθλητισμός. Μια περιοχή που παραδοσιακά βγάζει πρωταθλητές. Θέλω να σας κάνω μια παρατήρηση. Πριν μερικές μέρες, ο τόπος, οπωσδήποτε είχε ένα παγκόσμιο πρωταθλητή, το Μάγκη του Μίτα, και θέλω ένα μεγάλο χέρι πρόβλημα. Δεν έχει σημασία που είναι υποψήφιος αλλού, είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Και είχε και μια Βαλκανιονίκη. Έναν πολύ μεγάλο αγώνα που δίνουν οι προπονητές και άνθρωποι του Στίβου Οροπού, η οποία Βαλκανιονίκης μας, όταν διάβασα μια συνέντευξή της, έλεγε, ξέρετε κάτι, επειδή δεν έχω γήπεδο, προπονούμε σε ένα χωράφι. Όμως όταν πήρε το βαλκανικό μετάλλιο, ο Δήμαρχος πήγε να την προϋπαντήσει. Και μετά από 5 μέρες, που ήταν 10 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την έστειλε με το κτέλ. Αυτοί είναι και τους υπόλοιπους αθλητές. Δεν μπορούσε ο Δήμος να βάλει ένα λεωφορείο να πάνε οι αθλητές και οι πρωταθλητές του Δήμου Οροπού και να μετάχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που η αθλήτριά μας πήρε πάλι χρυσό μετάλλιο. Η υγεία, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές παρεμβάσεις. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Και θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να συνεργαστούμε και με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είναι καθοριστικό γι' αυτό. Η πολιτική προστασία και ο εθελοντισμός, όχι τελειώσει το πρόγραμμα, θα σας πω πώς θα διοικήσω, το οποίο θεωρώ το πιο σημαντικό. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί μας δείχνει τηλεόραση. Γιατί δείχνει τον Οροπό η τηλεόραση. Τον έδειξε γιατί διοργάνωσε ένα πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλουγίας που έχει τα προσόντα. Τον έδειξε γιατί είχε μια πολύ μεγάλη πνευματική διάκριση. Μας δείχνει η τηλεόραση στις φωτιές, στις πλημμύρες και στα χιόνια. Αν δεν προετοιμάσουμε την πολιτική προστασία, θα συνεχίζει να μας δείχνει τηλεόραση γι' αυτό. Ασφάλεια, που τη θεωρώ σοβαρή, πρέπει να προσλάβουμε 12 δημοτικούς αστυνόμους. Όχι για να γράφουν κλήσεις εσάς, αν παρκάρετε εδώ, αλλά για να προσφέρουν ασφάλεια στον πολίτη. Και εκεί έχουμε μια λύση. Δεν είμαι εγώ ο φωτεινός παντογνώστης. Μου την έδωσαν τα παιδιά από τον Αυλώνα. Οι εθελοντικές ομάδες συνεργάζονται με το τοπικό αστυνομικό τμήμα και οτιδήποτε υπάρχει παράξενο το καταγγέλνουν. Πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς. Αν θέλετε να πάει μπροστά αυτός ο τόπος γενικά, πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς ο απλός πολίτης. Εκπαίδευση. Εκεί όπως ξέρετε, λόγω ότι συμβιώνω με μια φιλόλογο 30 χρόνια, καταλαβαίνετε τι θα γίνει στην εκπαίδευση. Εκείνο που δεν θα γίνει όμως είναι να έρθει αγιασμός και να μην ανοίξει σχολείο. Γιατί αυτό το πετύχαμε εδώ στο Δήμο Οροπού. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι γονείς. Δεν πήγα και δεν θα πάω να καπηλευτώ το γεγονός. Αλλά όμως δεν άνοιξε το σχολείο. Και δεν άνοιξε το σχολείο για κτηριακά. Την ευθύνη την έχει ο Δήμος. Και δεν ήρθε κανένας να ζητήσει μια συγγνώμη. Να πει σε αυτούς τους γονείς συγγνώμη. Να μην πάω και παρακάτω.
που έκανα το λάθος και επισκέφθηκα το Δημοτικό Σχολείο για τα ειδικά παιδιά, για τα αμαία. Απελπισία υποδομήτω, απελπισία. Και μπαίνω στο άλλο θέμα που είναι οι ευάλωτες ομάδες. Θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία αφού πρώτα χαρτογραφήσουμε αυτές τις ομάδες για να ξέρουμε ποιες είναι. Θα δείτε ότι υπάρχουν πρόγραμμα να κάνουμε ΚΔΑΠ δημοτικό. Όμως κοιτάω και έναν υποψήφιό μου που είναι τον μοναδικό που θα αναφέρω με το όνομά του, τον Πατεράκη τον Γιώργο, και θέλω να χειροκρότησω. Είναι σχεδόν από όταν γεννήθηκε στο Καροτσάκι και παλεύει, και μπαίνω και στο άλλο θέμα. Και είναι και ένας από τους καλύτερους εκπαιδευτές σκύλων. Μπαίνω και στα δέσποτα δηλαδή. Τον ευχαριστώ που με τιμά με την παρουσία του στο ψηφοδέλτιό μου. Άφησα τελευταίο ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που εμένα με απασχολεί, την νεολαία. Δεν αντέχω να βλέπω την νεολαία να φεύγει από τον τόπο. Δεν αντέχω να βλέπω άνεργους νέους. Δεν αντέχω, πιστέψτε με, όλο αυτό που γίνεται με τους νέους ανθρώπους μας. Θα σκύψουμε το κεφάλι, θα πάρουμε τις ιδέες τους, έχουμε και υποψήφιους που είναι αρκετά νέοι, θα μας βοηθήσουν, θα τους αφουγκραστούμε και πιστεύω στο τέλος του 2028 θα έχω δικαιωθεί και για τους νέους. Πώς θα τα κάνω όλα αυτά? Όπως σας είπαμε, ανοιχτές πόρτες, με μόνιμη διαβούλευση μαζί σας. Είχα ζητήσει από τους συνεργάτες να σταματήσουν το ερωτηματολόγιο 7-9. Μετά την τόσο συμμετοχή, το ερωτηματολόγιο αφέθηκε και είναι μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα μας γράφεται. Αυτό θα συνεχιστεί και στο Δήμο, για να μπορεί ο κάθε πολίτης να λέει τη δική του γνώμη. Είναι πολύ σημαντικό. Όμως, επειδή τα αλλάζουμε όλα και σχεδιάζουμε για το μέλλον, αλλάζω και τον τρόπο διοίκησης. Τέρμα με μένα οι τοπικοί αντιδήμαρχοι. Δεν υπάρχουν. Κύριε Χρυσούλα, δεν θα υπάρχει αντιδήμαρχος Καπαδρετίου. Θα σας πω τι υπάρχει. Θα υπάρχει το τοπικό συμβούλιο, τοπικός πρόεδρος και όλοι οι εκλεγμένοι. Και της αντιπολίτευσης οι εκλεγμένοι. Δεν θα φημώσουμε την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση πολλές φορές δίνει τις καλύτερες λύσεις. Αυτοί θα λειτουργήσουν στα χωριά τους. Οι αντιδήμαρχοι θα είναι θεσμικοί. Θα πρέπει να ενδιαφέρονται για τους βιολογικούς, για τα σχολεία, για την καθημερινότητα, για τη συγκοινωνία. Σοβαρά πράγματα. Όπως ξέρετε, για πρώτη φορά στο Δήμο Οροπού και στα τρία χωριά ήρθε αστική συγκοινωνία και πάει να διεκδικήσει τις Δάφνες ο Δήμος. Όχι κύριε, τέσσερις ηρωικοί πρόεδροι, οι τρεις από το Δήμο Οροπού και ο ένας από το Δήμο Μαραθώνος και συγκεκριμένα από το Βαρνάβα, πήγαν στον Υπουργό, στον κύριο Παπαδόπουλο, στον Υφυπουργό Μεταφορών, και τα κάναμε και Σμαδιάν και το πέτυχα. Το ίδιο θα κάνουμε και εμείς. Αλλά μια και είμαι απάνω σε αυτά τα τρία χωριά και προσθέτω και τον Κάλαμο, γιατί και αυτός ορεινός και εγκατελειμμένος είναι, Κάλαμος, Καπανδρίτη,
ολιδέντρι και αφίδνες. Εγώ δεσμεύομαι, υπογράφω συμβόλαιο με όσους είστε από αυτά τα τέσσερα χωριά. Όχι στην προεκλογική ομιλία του χωριού σας, στα εγγένεια που γίνονται στη θάλασσα, που γίνονται στην παραλία στο κέντρο του Δήμου. Ότι θα είμαι μόνιμος αντιδήμαρχος των τεσσάρων χωριών. Ότι θα είμαι μόνιμα αντίπλατος. Ότι θα στηρίζω κάθε προσπάθεια. Συγγνώμη για το πάθος μου, αλλά είδα πόσο εγκατελειμμένα είναι. Και σε αυτή την προσπάθειά μου δεν περισσεύει κανένας. Όλοι οι άνθρωποι αυτών των χωριών, από όπου και αν προέρχονται, πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Δεν έχει μπει μια πέτρα πάνω στην άλλη, είναι τρομερό. Και ο Δήμαρχος μας λέει για έργα εκατομμυρίων. Απορώ πως θα πάει εκεί να μιλήσει για έργα εκατομμυρίων. Απορώ. Και μια και μιλάω για τη Δήμαρχος, πρέπει να σας πω ότι η απόφασή μου είναι από την 1η-1η του 24, στρατηγός στο Δήμο δεν θα είμαι ούτε εγώ, ούτε η αντιδήμαρχη. Στρατηγός στο Δήμο θα είναι ο πολίτης, γιατί αυτό του αξίζει, γιατί αυτό του πρέπει. Πρέπει να σας πω ότι όπως καταλαβαίνετε συμβαίνει κάτι μοιραίο. Με αυτό εδώ τον κόσμο και με αυτό εδώ τον παλμό είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να νικήσουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να διοικήσουμε μέχρι το 2028. Είστε καταδικασμένοι εσείς να παλέψετε μαζί μου. Γιατί την νίκη δεν θα την πετύχουμε εμείς. Θα την πετύχετε εσείς. Θεωρώ ότι το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι το όνομά μας, προοπτική. Το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι η ελπίδα. Θέλω να σας μεταφέρω, τώρα που βλέπω και τον κύριο βουλευτή, δεν τον προλόγησα αλλά σας προλόγησαν τα... Θέλω να σας μεταφέρω ένα απρόσμενο σκηνικό που έγινε πριν μερικές μέρες στο Καβανδρίτη. Πήγα να κάνω ένα βίντεο με κάποιους συνεργάτες μου για τον Καβανδρίτη και ζήτησα να πάμε στην εκκλησία για την Αγία Παρασκευή, γιατί εκεί είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά κομμάτια του Καβανδρίτιου. Είναι ένα κομμάτι που με γέμισε απεριόριστη χαρά και δύναμη. Όταν πας σε ένα μέρος πρέπει να ζητήσεις και την άδεια. Εκεί ήταν μια κυριούλα εθελόντρια. Έλειπε ο Παπακώστας. Λέω, μπορούμε να τραβήξουμε ένα βίντεο απ' έξω και μέσα στην εκκλησία. Μου λέει, και εσύ ποιος είσαι? Δεν με ξέρω. Λέω, είμαι ο Δημήτρης ο Κιούσης, ο υποψήφιος δήμαρχος. Με φίλησε και μου είπε, είσαι η ελπίδα μας, μη μας προδώσεις. Όχι, δεν θα την προδώσω. Αυτή την κυρία στον Καβανδρίτη δεν θα την προδώσω ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας,
θέλω να σας πω ότι θα έχουμε την υποστήριξη από κάποιους, πιστεύω από τους περισσότερους υποψήφιους της ενωτικής πορείας και του Μίμη του Βιντανιώτη. Σήμερα είναι εδώ ο Φώτης ο Χρυσούλας που είναι και Δημοτικός Συμβουλός. Ο Σπύρος ο Καρίδας που είναι και Πρόεδρος της Καλλιάς. Και η Αναστασία η Πολυχρόνια. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που θα τους δούμε στο μέλλον. Υπόσχομαι δημόσια. Ποτέ δεν υπόσχομαι και δεν τάζω προσωπικά κρυφά. Υπόσχομαι δημόσια ότι όλα αυτά τα στελέχη που για ένα λάθος βρέθηκαν εκτός θα χρησιμοποιηθούν από τη διοίκησή μου στο μέγιστο βαθμό σαν να είναι στελέχη της προοπτικής. Και θυμίζω ότι και αυτοί οι άνθρωποι και οι 141 ήταν όπως και εμείς οι 211 αντιπολίτευση στον Δήμαρχο. Κλείνω για να παρουσιάσουμε και τους 211 ανθρώπους μας με το βασικό δίλημα. Πάμε για μία Κυριακή. Δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή πλέον. Πάμε πολύ δυνατά, πάμε πολύ γερά. Πρέπει όλοι εσείς οι 211 να πάτε πόρτα-πόρτα και να μεταφέρετε το μήνυμα ελπίδας σε όλο τον Οροπό. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάτε κάτι. Το δίλημα είναι ένα. Όλα τα άλλα διλήμματα καταρρίφθησαν. Δεν υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι, δεν υπάρχουν τοπικοί σύμβουλοι. Το δίλημα είναι ένα. Καλείστε σαν πολίτες να αποφασίσετε σε ένα δίλημα. Κιούσης ή Κασεμάκης. Δεν υπάρχει άλλο δίλημα. Τέλος. Το δίλημα είναι ένα. Συνεχίζουμε ή τα αλλάζουμε όλα. Εμείς τα αλλάζουμε όλα. Αλλά σχεδιάζοντας το μέλλον. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Θα είμαι δίπλα στον καθέναν και στην κάθε μία όποτε θέλει. Και τις επόμενες 15 μέρες ζητώ από όλους αγώνα δυνατό, αλλά πραγματικό και τίμιο. Όπου πρέπει καταγγελία, καταγγελία, όχι ψεύτη, με στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να προσθέσω στους τρεις συμβούλους της ενωτικής πορείας και ένα τέταρτο, τον Γιώργο του Πιτάκα από τον Καμανδρίτη. Τον ευχαριστώ και αυτό θερμά.
όπως είδατε, εμείς δεν έχουμε πολύ μεγάλες, και ψηλό ήταν αυτό, πιο χαμηλό το ήθελα. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες εξέδρες. Δεν θέλουμε να σας βλέπουμε από ψηλά, θέλουμε να σας βλέπουμε στα ίσα. Και αυτό ψηλό είναι, πιο χαμηλό είναι. Και τους ανθρώπους μας δεν θέλουμε να τους διαφημίζουμε. Θέλουμε να τους έχετε δίπλα μας, δίπλα σας. Θέλουμε να παλεύουν για σας. Γι' αυτό θα καλέσουμε τώρα μία-μία την κάθε κοινότητα για να έρθει, να φωτογραφηθεί, να τους δείτε, να δείτε τους 210 ανθρώπους που θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει μία απουσία, δυστυχώς, ο κύριος Κώστας Λίτσας, που τιμά, και ένα χειροκρότημα για τον Κώστα, που τιμά ως συνεργαζόμενος με το Μαζί για τον τόπο μας, είναι Κλινίδης με Καστρατηρίδη. Και θα ήταν και πρόβλημα να ήταν εδώ. Από αύριο μεθαύριο θα είναι και αυτός στον κοινό αγώνα. Σας ευχαριστώ. Υποψήφοι μας είναι έτοιμοι. Ξεκινάμε από τον Αυλώνα. Δημοτική σύμβουλη. Αθανασίου Δημήτρη. Γιασυράνης Δημήτριος. Δαύρη Μαρίκα. Δαύρης Εμμανουήλ. Μάνος. Δεντρινού Ευαγγελία. Δημητρού Επαμεινώντας. Μακροδημήτρη Μαρία. Ταβέλης Σιδέρης Χρήστος. Τσέλη Αγγελική. Τυροβόλης Αλέξανδρος. Κοινοτική Σύμβουλη Αυλώνα. Κοροβέσης Ιωάννης. Νάνος Ιωάννης. Παπαθεοδόρου Ρένα, Ειρήνη. Πατσιά Γεωργία. Πιτσούλη Στυλιανή. Σίδερης Γιώργιος. Ισπασί Μαριάννα. Συνεχίζουμε με αφίδρες. Για φωτογραφία με την ομάδα, λέτε κοντά. Λάτε όλοι μαζί. Και κάποιοι από λίγο, ανάδειγμα. Λίγο.
Κάντε όλοι κοντά. Καλά στους έξι όλους. Έλα πολύ. Είναι πολύ, το ξέρω. Ωραία, πάμε για την νίκη. Συνεχίζουμε με αφίδνες. Δημοτική Σύμβουλη Αφιδνών. Γραμμάτικας Κωνσταντίνος. Δέδες Αναστάσιος. Ζόγκα Σουέλα. Θεοδωρακόπουλος Ανδρέας. Λεγάτου Κωνσταντίνα. Μπέλος Βασίλειος. Ναούμ Δανάη. Πάντος Παναγιώτης. Πιζάνια Ευτέρπη. Καραλάμπους Ελευθέριος. Κοινοτική Σύμβουλη Αθηνών. Βάθης Κωνσταντίνος. Κύριε Ναούμ. Γεωργίου Θεόδωρος Σωτήριος. Ευθυμίου Λουδάρου Ελένη. Κραβαρίτη Αθηνά Μαρία. Μάγκλαρη Ελισάβετ. Πάντος Ευάγγελος. Μπρέντο Άλμπερτ. Φουντουλάκη Αναστασία. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των Αφιδνών. Συνεχίζουμε με τους υποψηφίους του Καλάμου. Δημοτική Σύμβουλη Καλάμου. Βασιλάκος Παναγιώτης. Κουβά Αλεξάνδρα. Διέλας Δημήτριος. Γιάννη. Κυρία Κουβά. Συγγνώμη λίγο για την καθυστέρηση, αλλά μέχρι να περάσουμε που είστε πολύ, είμαστε πολύ. Εδώ. Κανέτη Εκατερίνη. Καρίδα Μαρία. Κολιαστάσης Κωνσταντίνος. Μίχας Εμμανουήλ. Μουρατάει Δημοτήνεα.
πολύ καλά μου. Αντωνίου Σοφία. Βλαντής Γεώργιος. Γιάκου Θεοδωροπούλου Παναγιώτα Νότα. Γιανακοπούλου Μαρία. Θεοδοσιάδης Βασίλειος. Λόσταρος Γεώργιος. Μίχα Ελένη. Μιλωνάς Σταύρος. Πέπας Δημήτριος. Ρίγα Ερμιώνη Μόνικα. Ρόδη Σωτήριος. Σιδηροκαστήτης Αλέξανδρος. Σκουλή Νικολίνα Ελισάβετ. Αυτή ήταν η ομάδα του Καλάμου. Καλή επιτυχία. Περνάμε στον Καπανδρίτη. Δημοτική Σύμβουλη Καπανδρίτιου. Αλεξανδρίδου Κωνσταντίνα. Αναστασιάδη Στέφανος. Κανάρη Βασιλική. Καραγιάννης Αθανάσιος. Λαμπράκη Ευθυμία. Μπουλέγκος Ιωάννης. Πασαλιμανιώτη Βυργινία Αναστασία. Σκορδομπέκη Δήμητρα. Χρυσούλα Χριστίνα. Κοινοτική Σύμβουλη Καπανδρητίου. Δουνιγέρης Χρήστος. Μαντάς Χρήστος. Μπιτάκος Κωνσταντίνος. Μπούρας Ανδρέας. Τέσκα Βαρβάρα. Ξένου Χρυσάνθη. Πλίτσι Πινελόπη. Σταμούλη Δημητρούλα. Στεφανούρης Παναγιώτης. Σφαγιανάκη Ελισάβετ. Τριδήμας Φραντζέσκος. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους του Καπανδρητίου. Δελγιάννης Γεώργιος.
Κοινοτική σύμβουλη Μαλακάσας. Αγγελοτόπουλος Δημήτρης. Αλεξίου Γεώργιος. Κουζούνης Ευάγγελος. Κουτσομίκος Αριστίδης. Κοτούλα Κατερίνη. Παλόκα Κατερίνη. Σηματήρη Ευαγγελία. Και Στάμου Παναγιώτης. Καλή επιτυχία στην ομάδα της Μαλακάσας. Περνάμε στο Μαρκόπουλο. Δημοτική Σύμβουλη Μαρκοπούλου. Ανυφαντή Παρασκευή. Γιγκάκης Στέριος. Λάμπρος Θεοφάνης Φάνης. Μαναβέλη Ελένη Λένα. Πιλήρης Βασίλειος. Σκούρας Δημήτριος. Τζεβελέκο Ευαγγελία. Τσάγωνας Πέτρος. Κοινωνική Σύμβουλη Μαρκοπούλου. Αβράμι Ευαγγελία. Γρέγος Ανδρέας. Ευσταθίου Κωνσταντίνος. Ιωακήμ Κωνσταντίνος. Καρίδας Ευστάθιος. Κολυμάτση Αθανασία. Λάμπρος Γρηγόριος. Πασαλής Δήμος. Πέπα Αγγελική. Στρουσοπούλου Παναγιώτα Τούλα. Τσάκωνας Πέτρος. Τσαχάκη Μαρία. Χατζίνας Δημήτρης. Καλή επιτυχία στους υποψηφίους του Μαρκοπούλου. Αυτό είναι και το χωριό μου. Συνεχίζουμε με τα νέα παλάτια. Κοινοτική Σύμβουλη Νέων Παλατίων. Κουτσίνος Φρυντερίκος, Ερίκος. Δαμαλάς Φραγκούλης. Διωματάρη Κυριακή. Δράινα Νίκη.
Οικονομίδου Κωνσταντίνα. Παπάς Λάμπρος. Στρατόπουλος Νικόλαος. Τόντος Νικόλαος. Τόντσικας Βασία. 30 φίλου στη Γιαννή. Φιτάνη Λόρενς. Αυτή ήταν η κοινοτική σύμβουλη νέων Παλατίων. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε με την ομάδα του Πολυδεντρίου. Δημοτική Σύμβουλη Πολυδεντρίου. Καράβολος Δαβίδ. Σαρκύρης Αθανάσιος. Κοινοτική Σύμβουλη. Κοινωνική Σύμβουλη Πολυδεντρίου. Κεφαλινιάδου Μαρία. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης. Πατεράκης Γεώργιος. Σαρκύρης Φώτης. Τοτόμη Αναστασία. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. Πρέπει να χαμηλώσω. Ελάτε λίγο από εδώ. Συνεχίζουμε με τους υποψήφιους της Σκάλας Οροπού. Κοινοτική Σύμβουλη Σκάλας Οροπού, Βλάχος Ευάγγελος. Ζαχαράτος Γεώργιος. Κόντι Μαρία. Κοτσιλίνη Ασπασία. Μαστροκώστας Κωνσταντίνος. Νικονιάτη Ελένη. Σιδόρελε. Μαρία Παναγιώτα. Αυτή είναι η κοινοτική σύμβουλη της Σκάλας Οροπού. Καλή επιτυχία. Περνάμε στο Σικάμινο. Δημοτική Σύμβουλη Σικαμίνου. Παπαδοπούλου Αλεξάνδρου Σοφία. Πίτλικερ Κυριάκος. Ράλιου Μαρία. Ρούσης Θωμάς. Τζεβελέκος Δημήτριος. Κοινωνική Σύμβουλη Σικαμίνου. Κωνσταντίνο Μανολάκη Σοφία. Μαργαρίτης Αθανάσιος. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης. Κάκης. Μαρινάκη. Παπαδάκη Μαρία.
Σαμπάνης Κωνσταντίνος. Στεργίου Φώτιος. Τρανούλης Χρήστος. Τριανταφύλου Κωνσταντίνος. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους του Καμίνου. Στο χωριό Οροπός. Οροπός χωριό. Κοινωνική σύμβουλη. Καλόγνωμος Γεώργιος. Κατσαμπέκης Διονύσης. Κουρούπης Γεώργιος. Κρητικός Ιωάννης. Λογαρά Σπίθα Κυριακή. Τσάντι. Μακανά Αντιγόνη. Ρόδης Νικόλαος. Πυροβόνη Μαρία. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Ακολουθούν οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι Οροπίων, όπου είναι Νέα Παλάτια, Σκάλας Οροπού, Χαλκούτσι και χωριό Οροπός. Δημοτικοί σύμβουλοι Νέων Παλατίων. Κουπαγιώτη Γεωργία. Λαμπαδαρίδης Σωτήριος. Μανώλης Σοφοκλής. Μέξης Γρηγόριος. Πολυχρόνη Παππού Κυριακή. Συνεχίζουμε με τη Σκάλας Οροπού. Βιδάλη.
Ασπαρδάνης Αλέξανδρος. Τσεκρεζής Χρήστος. Οροπός Χωριό. Θηβαίος Αντώνιος. Κερώδης Λάμπρος. Αυτή είναι η Δημοτική Σύμβουλη Οροπίων. Για τον έτοιμο αγώνα μας. Όλοι μαζί αλλάζουμε τον οροπό. Όλοι μαζί για τη μεγάλη νίκη. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. Καλή επιτυχία στο συνδυασμό μας. Καλή επιτυχία στο συνδυασμό της νίκης προοπτική για τον οροπό. Όπως είδατε, είναι ένα πλήρες ψηφοδέλτιο σε όλη την επικράτεια του Δήμου και το πιο βασικό, παρόλο που λείπαν γιατί ήταν άρρωστοι, για σου Βασίλη, παρόλο που ήταν άρρωστοι, παρόλο που δουλεύουν, έχουν πει μια εργάσιμη μέρα, ο κόσμος δεν ήταν υποψηφοί μας, ο κόσμος ήσασταν εσείς, δώσατε τη μεγάλη νίκη σας.